Από βασικό εργαλείο δουλειάς την νηπιά να μετατραπεί σε εργαλείο οικονομικής καταστροφής. Ο λόγος για το διαδίκτυο στο οποίο ανθούν πλέον οι ηλεκτρονικές απάτες με θύματα εκατοντάδες ανυποψίες στους πολίτες. Το τελευταίο περιστατικό διαδικτυακής απάτης στην Κρήτη καταγράφεται στα Χανιά, όπου 27χρονος έπεσε στην παγίδα απατεώνων, οι οποίοι προσποιούμενοι τραπεζικό ίδρυμα ζητούσαν μέσω email που του έστειλαν να συμπληρώσει τους κωδικούς e-banking. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει σε χρόνο ρεκόρ σχεδόν 10.500 ευρώ. Έχω κληρονομήσει $1.000.000 από την Ιγυρία. Ένας πρίγκιπας τάφησε. Δεν ενδιαφέρθηκα όμως, γιατί μου ζητούσαν προκαταβολή για να ανοίξουν τους άλλους λογαριασμούς. Υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν κατά βήμα αυτό που τους στέλνουν. Λέει, βάλτε μας ένα λογαριασμό, πέστε μας το PIN σας, πέστε μας τον κωδικό σας και τα γράφουν. Αυτά όλα είναι λίγο εξοικειωμένος να είσαι με την τεχνολογία. Τα αποφεύγεις όλα αυτά. Στην ίδια παγίδα με τον νεαρό Χανιώτη έπεσε και ένας 56χρονος επιχειρηματίας στο Ρέθυμνο, ο οποίος μέσα σε 48 ώρες είδε να κάνουν φτερά από τον τραπεζικό του λογαριασμό 6.500 ευρώ. Εγώ κοίταξε, λέω, μα γιατί συνεχίζουν και στέλνουν email. Πάνω απ' ότι κάποιοι τσιμπάνε. Για να στέλνουν αυτοί, κάποιοι τσιμπάνε. Λίγο προσοχή θέλει. Μην δίνετε καμία σημασία σε αυτά. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και η χρήση του e-banking σε καμία περίπτωση δεν είναι Facebook και Instagram, το οποίο μπορεί να έχει πολύ μικρά αποτελέσματα ή κακή συμπεριφορά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν δημιουργούνται τέτοια φαινόμενα και σε κάθε περίπτωση ξεχνάμε τα ήθη, τα συναλλακτικά που υπήρχαν στις επιχειρήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Συχνά θύματα απατεώνων που εδρεύουν κυρίως σε χώρες του εξωτερικού πέφτουν και επιχειρηματίες που φαινομενικά είναι πιο εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Κάποιοι όμως διστάζουν να καταγγείλουν το περιστατικό επειδή ντρέπονται να παραδεχτούν ότι την πάτησαν λόγω άγνοιας. Ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου Μανώλης Ψαρουδάκης μιλά για την ανάγκη εκπαίδευσης των συναδέλφων του ακόμα και με πρωτοβουλία των ίδιων των φορέων. Αυτή την περίοδο πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και εγώ κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα παρά μόνο να εκπαιδευτούμε και όταν θα είμαστε μόνος πολύ σίγουροι και να ξέρουμε να το κάνουμε. Δεν είναι αστεία, ούτε πλάκα και ούτε αποκτούμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση αν θα μπορούμε να κάνουμε συναλλαγές. Όλες τις συναλλαγές μας ηλεκτρονικά. Με αφορμή τις ανησυχητικές διαστάσεις που έχει πάρει και στην Κρήτη το φαινόμενο με τις ηλεκτρονικές απάτες, οι αστυνομικές αρχές καλούν ιδιώτες και επιχειρηματίες να είναι περισσότερο υποψιασμένοι όταν χειρίζονται το διαδίκτυο. Σύμφωνα με τις συστάσεις της αστυνομίας, οι πολίτες θα πρέπει πρωτίστως να συνειδητοποιήσουν πως ποτέ οι τράπεζες δεν πρόκειται να ζητήσουν κωδικούς e-banking, PIN και γενικά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία μόνο κάθε πολίτης γνωρίζει.